Όλα κινούνται από ρωσική πλευρά βάσει του νέου σχεδίου του πτεράρχου Σουροβίκη, ακόμα και υποχώρηση από τη μια πλευρά του Δνύπερου, αφού ο στόχο είναι μια μελλοντική γενική επίθεση με στόχο ακόμα και το Κίεβο, ευνηδιάζοντας του πάντες, σύμφωνα πάντα με ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωση. Το χειμώνα τα Ουκρανικά μέτωπα περιμένουν σε σχετική ηρεμία. Αλλά την Άνοιξη αναμένεται μια τεράστια επίθεση από τα ρωσικά στρατεύματα σε πολλέ κατευθύνσει ταυτόχρονα. Αυτό δήλωσε ο πρώτο αντιπρόεδρος τη Επιτροπή Εθνική Άμυνα, Ασφάλεια και Πληροφοριών τη Ουκρανική Βουλή και ο πρώην διοικητή των Ουκρανικών Αερομεταφερόμενων Στρατευμάτων, στρατηγός Μιχαήλ Σαμπρόνσκι. Τα ρωσικά στρατεύματα θα ανασυνταχθούν και με τη βοήθεια χιλιάδων ενισχύσεων δημιουργούν ήδη δύο νέε ομάδες στρατιών κρούσης. Η μία από αυτέ θα δώσει ένα συντριπτικό χτύπημα από τη Ζαπορίζια προ την κατεύθυνση του Ντεπροpetrovsk. Η δεύτερη ομάδα στρατιών θα χτυπήσει από τα βαριά Ανατολικά συμπεριλαμβανομένες της περιοχής Μπέλγοροντ, Πολτάβα και Ντεπέο Έτσι, οι δύο ρωσικές αντιπιθέσεις θα τεμαχίσουν το ουκρανικό μέτωπο στα δύο στην αριστερή όχθη του Δνύπερου. Υπό τον Ρώσο στρατηγό Δβόρνικοφ, το κύριο καθήκον ήταν η κατάληψη πόλεων της Ουκρανίας, αλλά επί τον τέραχο Σεργέη Σουροβίκιν δόθηκε προτεραιότητα στην εξουδετερώση των οδών Επίση. Υπό τον Σουροβίκιν, η ρωσική ομάδα δυνάμεων στον Τον αύξησε την πίεση σε ολόκληρη τη γραμμή επαφή στι μονάδε τη δυτική στρατιωτική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία. Ο Ουκρανό στρατηγό Ζαμπρόντσκι πιστεύει ότι ο στόχο τη ρωσική επίθεση στο νότιο Ντόνετσκ είναι να συγκρατήσει τι πιο έτοιμο πόλεμε δυνάμει των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία. Εφόσον αυτό γίνει πραγματικότητα, θα επιτρέψει την ανατροπή τη έκβαση των μαχών για τη ρωσική πλευρά κατά την νεαρινή μάχη στον Νίπερο. Στι συνθήκε μια αποφασιστική ρωσική επίθεση την Άνοιξη, μάλλον δεν θα υπάρχει κανεί να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και το Κίεβο θα καταληφθεί, καταλήγει το ρωσικό άρθρο. Το σκηνικό στην περιοχή είναι στην κόψη του ξηραφιού και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά λόγω τη τεράστια αμυντική βοήθεια τη Δύση στην Ουκρανία. Το τελευταίο λόγο όμω, όπω όλα δείχνουν, θα τον έχουν οι Ρώσοι. Οι οποίοι εφόσον συγκεντρώσουν μια δύναμη 450.000 στρατιωτών, τότε θα φτάσουν βαθιά στο ουκρανικό έδαφο μέχρι το Κίεβο. Αν δεν παρέμβει μέχρι τότε, ακόμα πιο αποφασιστικά η Δύση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.